Και να ξεκινήσουμε γρήγορα-γρήγορα με τον πρώτο μας καλεσμένο, τον κύριο Σωτήρη Λαϊνά. Έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας σήμερα εδώ. Συντονιστής ψυχολόγος, συντονιστής του προγράμματος αυτοβοήθειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Θα πάμε στο πρόγραμμα αυτοβοήθειας, γιατί ακούει ο κόσμος και σκέφτεται τι είναι το πρόγραμμα αυτοβοήθειας. Αλλά εγώ ήθελα να ξεκινήσουμε από το τι συμβαίνει και το έχουμε συζητήσει και με πολλούς συναδέλφους σας το τελευταίο διάστημα, όχι μόνο εμείς και παντού, όπως βλέπετε, με όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα από την έναρξη της πανδημίας και μετά. Πολλά άσχημα περιστατικά. Πολλή βία, πολλές εξαρτήσεις, ουσίες. Συμπεριφορικές εξαρτήσεις, τζόγος. Τζόγος, και αυτό, και τζόγος, αλκοόλ, υποθέτω. Βέβαια. Τι γίνεται, τι συνέβη, πόσο μας έχει επηρεάσει πλέον αυτή η πανδημία. Ξέρετε, όταν ξεκίνησε η πανδημία και άρχισαν οι σοβαροί επιστήμονες να μελετούν τις συνέπειες κτλ., υπήρξαν πολλοί σοβαροί επιστήμονες του κλάδου της ψυχικής υγείας διεθνώς που είπαν ότι μάλλον είναι η εποχή της πανδημίας, αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για την ψυχική υγεία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Uh-huh. Γιατί ήταν πάρα πολύ ψυχοποιητικές οι συνθήκες και όσο ζούσαμε στην πανδημία στο φόρτε, και ο φόβος του θανάτου και το lockdown. Και ανησυχούν πάρα πολύ αυτοί οι επιστήμονες για τις συνέπειες που φέρνει η πανδημία, τις οικονομικές συνέπειες, όλα αυτά. Τώρα, δεν θέλω να επιβαρύνω το κλίμα, αλλά αν σκεφτούμε στην Ελλάδα ότι η πανδημία μας βρήκε με μια δεκαετή κρίση. Ναι. Σοβαρή οικονομική, που ήδη έχει επηρεάσει πάρα πολύ τον τρόπο που ζούμε. Και ακολουθήθηκε από αυτό που συμβαίνει με τον πόλεμο, η συνολική επιβάρηση, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ μεγάλη. Τι σημαίνει όμως αυτό? Πώς μεταφράζεται η επιβάρηση στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο στους ανθρώπους? Φανταστείτε, όταν πλήττεσαι οικονομικά, όταν φοβάσαι για τη ζωή σου, όταν έχεις ραγδαίες αλλαγές στη ζωή σου, όταν υπάρχει πλέον ένας φόβος που το διαβάζαμε στα βιβλία, ενός επικείμενου πολέμου. Παγκόσμιου πολέμου. Πόσο οι άνθρωποι και οι οικογένειες και έτσι επιβαρύνονται και πόσο άνθρωποι που δεν έχουν πολύ έτσι στιβαρά δίκτυα να τους στηρίξουν, πόσο πλήττονται. Τι συμβαίνει λοιπόν, και αυτό το παρατηρήσαμε στην πανδημία και μετά. Όχι απλά είχαμε αύξηση των εξαρτητικών συμπεριφορών, αλλά κυρίως και αυτό υπήρχε και με αντικειμενικές έρευνες στη μάση του Πανεπιστημίου της Αθήνας που μελετά τα λύματα, μας έδειξε στην πρώτη φάση της πανδημίας αύξηση της κοκαίνης, των νομίμως συνταγραφούμενων ηρεμιστικών. Αντικαταθλιπτικών και όλα αυτά. Νομίζω ακόμη στα ύψη είναι. Βέβαια, πολύ στα ύψη. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα με τις εξαρτήσεις. Όταν εγκαθίστανται, μπορεί να εγκαθίστανται εύκολα, δεν απεγκαθίστανται τόσο εύκολα. Αυτό λοιπόν όλο. Είχε μεγάλη επίδραση στους ανθρώπους. Φανταστείτε όμως τώρα, αυτό που είδαμε, εμείς το βλέπαμε στο πρόγραμμα προηγούμενης αυτοβοήθειας και πριν, αλλά το είδαμε και στην πανδημία πολύ περισσότερο, ότι δεν αυξήθηκαν απλά οι εξαρτήσεις. Άρχισαν να αφορούν πολύ περισσότερους και διαφορετικούς ανθρώπους. Και μάλιστα διαφορετικά προβλήματα. Πλάι στα προβλήματα των εξαρτήσεων που θυμόμαστε, με τις παράνομες ουσίες, την ηρωίνη, την κοκαίνη και όλα αυτά, προστίθενται προβλήματα κατάχρησης, όχι απαραίτητα εξάρτηση, αλλά σοβαρή κατάχρηση, και κάποιοι καταλήγουν στην εξάρτηση, είτε με το αλκοόλ, είτε με τις νομίμως συνταγραφούμενες ουσίες όπως τα ερεμιστικά, είτε, και δεν είναι κακό να παίρνει ένας άνθρωπος ερεμιστικά, μην το ποινικοποιήσουμε, έτσι, μιλάμε έτσι για φάσεις κατάχρησης, είτε με προβλήματα όπως ο τζόγος, που είναι πολύ αυξημένος, ειδικά στην πόλη μας. Τα προβλήματα με τον τζόγο. Αλήθεια. Πάρα πολύ σημαντικό. Και ποιους αφορούν αυτά τα προβλήματα, αυτό είναι το ενδιαφέρον. Αφορούν ανθρώπους μέσης τάξης, μέσης ηλικίας κατά κύριο λόγο. Γιατί φανταστείτε, εγώ που είμαι 45-47 χρονών, και δεν έπαιρνα ποτέ, ας πούμε, ηρωίνη. Αν βιώσω μια κρίση έντονη στη ζωή μου και χρειάζομαι κάτι για να ισορροπήσω ουσιαστικά, όπως ισορροπεί, προφανώς και δεν ισορροπεί ένας άνθρωπος με αυτά, δεν θα πάω να πάρω ηρωίνη στην πιάτσα, αλλά το αλκοόλ που έχω σπίτι μου ή εύκολα προσβάσιμο, που μπορεί να πίνω ένα ποτό κάθε δύο μέρες, θα το αυξήσω. Αν έχω σοβαρά οικονομικά προβλήματα, αυτό μας το λέει η έρευνα ούτως ή άλλως, και αλλάξει απότομα η φάση της ζωής μου, είναι πολύ αυξημένες οι πιθανότητες να αυξηθούν οι άνθρωποι που καταφεύγουν στον τζόγο, για να, στο μυαλό τους, για να πιάσουν την καλή, για να μπορέσουν να κρατήσουν ένα επίπεδο ζωής που μπορεί να έχει χαθεί. Ναι, αλλά αυτοί οι άνθρωποι τώρα, γιατί μιλάμε για μέσες καταστάσεις και προερχόμενοι από μια δεκαετή κρίση, πώς έχουν την οικονομική δυνατότητα να ασχολούνται με τον τζόγο? Δεν χρειάζεται να παίξεις πολλά στον τζόγο απαραίτητα στην αρχή όταν ξεκινάς, και μετά αρχίζει η καταστροφική σχέση. Εμένα από τις εξαρτήσεις με τρομάζουν ιδιαίτερα, δηλαδή τα τυχερά παιχνίδια και όλα αυτά τα πράγματα, στα οποία το διαδίκτυο παίζει ρόλο. Να μην ενοχοποιήσουμε το μέσο, είναι εξαιρετικό, έχει αλλάξει τις ζωές μας. Ναι, ναι. Αλλά ενώ ότι δίνει μια εύκολη πρόσβαση πλέον, γιατί υπάρχουν διαδικτυακές εφαρμογές που μπορείς και
Με τσουγάρες από γη. Ναι. Από το σπίτι σου. Από το σπίτι. Από την ανωνυμία σου. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα περιβάλλον επιβαρυντικό. Και σε διεθνές επίπεδο, αυτό μας λένε όλες οι έρευνες, και σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Δεν παρουσιάζω μια μαύρη κατάσταση, λέω ότι υπάρχουν αυξητικές τάσεις. Και ναι, κυρίως το συζητάμε μάλλον και για να κρούσουμε τον κόσμο του κινδύνου και για να άνθρωποι που ίσως προβληματίζονται ότι όχι απαραίτητα έχουν φτάσει στο σημείο της εξαθλίωσης και της εξάρτησης, αλλά έχουν μια περίεργη σχέση το με αυτά τα πράγματα. Το καταλαβαίνουν όταν φτάνουν σε αυτό το σημείο, το κατανοούν ή θεωρούν ότι το ελέγχω. Δηλαδή μπορεί να τους πει ο σύζυγος ή η σύζυγος στο περιβάλλον, πρόσεχε, με έχεις ξεφύγει λίγο, και να πούν όχι, το ελέγχω, είμαι εντάξει. Κατανοούν όταν περνάνε την κόκκινη γραμμή. Και τα δύο μπορεί να συμβούν. Και μπορεί να αισθανθώ ότι περνάω ή φλερτάρω με την κόκκινη γραμμή και να κάνω ότι δεν το καταλαβαίνω. Εδώ είναι πολύ σημαντικό και οι συγγενείς, οι σύντροφοι των ανθρώπων να πάρουν και αυτοί λίγο καμία συμβουλή, καμία βοήθεια από προγράμματα σαν το δικό μας, το οποίο είναι δημόσιο, έτσι είναι δωρεάν, ή προγράμματα άλλα που υπάρχουν στην πόλη. Γιατί μερικές φορές, ξέρετε, ο τρόπος που πάμε να περάσουμε το μήνυμα μέσα στην αγωνία μας και μέσα στο άγχος μας για τον δικό μας άνθρωπο, το περνάμε με τέτοιο τρόπο που αυτό που έχουμε ως αποτέλεσμα είναι να υψωθούν τύχοι. Να αμυνθώ εγώ μόλις μου το πείτε. Ναι, 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 ναι. Να αμυνθώ. Να πω, δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Ναι, ναι. Να γίνω επιθετικός. Να προσπαθώ να διαφύγω. Οτιδήποτε. Άντρες ή γυναίκες είναι αυτοί που. Αυτό που συμβαίνει, ναι, και που ξέρουμε και εμπειρικά. Και τι ηλικίες. Αυτό που συμβαίνει και που ξέρουμε και εμπειρικά και από την έρευνα αλλά και από την πράξη, είναι ότι το ισοζύγιο στα φύλλα, σε αυτό που λέμε εξαρτήσεις συνολικά, είναι μισό-μισό. Mm. Υπάρχουν όμως εξαρτήσεις που αφορούν περισσότερο τους άντρες, ναι, και εξαρτήσεις που αφορούν περισσότερο τις γυναίκες. Ποιες είναι αυτές? Δηλαδή στις παράνομες ουσίες οι ποσόστοι θα είναι 80% άντρες, 20% γυναίκες. Mm-hmm. Που φτάνουν όμως να ζητάνε βοήθεια. Μπορεί να είναι άλλη πραγματικότητα, έτσι. Ναι. Που φτάνουν όμως να ζητάνε βοήθεια στα προγράμματα. Γιατί ξέρετε, στις εξαρτήσεις δεν μπορούμε να έχουμε ακριβή εικόνα, γιατί είναι μια παράνομη. Ναι, με εσείς παίρνει συμπεράσματα από τα περιστατικά από που είναι γνώσεις, βέβαια. Ναι. Που όμως έχουμε πολύ καλά στοιχεία από όλη την Ελλάδα. Στο αλκοόλ λίγο μειώνεται το ποσοστό των ανδρών, αλλά πάλι κυριαρχεί. Mm-hmm. Αν πάμε όμως, ας πούμε, στα νομίμως συνταγογραφούμενα φάρμακα, εκεί είναι αντιπροσωπεύεται το ποσοστό των γυναικών, παράδειγμα. Στα προβλήματα του τζόγου είναι περισσότεροι άνδρες, αλλά δεν είναι τόσο πολύ περισσότεροι. Έχουμε εκεί και σε γυναίκες μέσης ηλικίας αρκετά προβλήματα στην προβληματική σχέση με το διαδίκτυο. Με τις εφαρμογές του διαδικτύου για τζόγο. Ναι. Τώρα, αυτή όλη η εικόνα που περιγράφεται όσον αφορά στις εξαρτήσεις, τζόγος, ουσίες, τυχερά παιχνίδια, τέλος πάντων όλα αυτά, αλκοόλ, έχουν σχέση ή μπορούν να επιβαρύνουν την κατάσταση μέσα σε ένα σπίτι στο οποίο παρέμεναν μάλλον για ώρες οι οικογένειες και να οδηγήσουν οι συγκεκριμένες εξαρτήσεις και σε βίαιες συμπεριφορές? Αυτό το έχετε δει, σχετίζεται, ή είναι άλλο το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο? Προφανώς, όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, οξύνονται τα πνεύματα μέσα σε ένα περιβάλλον, ειδικά όταν είναι κλεισμένοι άνθρωποι κτλ. Αυτό, ναι, που λέτε έχει μια βάση. Παρ' όλα αυτά, θα μου επιτρέψετε να εκφράσω τη δικιά μου επιστημονική άποψη, ότι δεν είναι τόσο ισχυρές οι ουσίες ώστε να τροποποιούν τους ανθρώπους. Δηλαδή, οποιοδήποτε άνθρωπος παίρνει μια ουσία δεν θα έχει μια επιθετική συμπεριφορά. Mm. Δηλαδή, είναι και άλλα ζητήματα, η βιογραφία του ανθρώπου, η πορεία του, οι σχέσεις. Είναι μια σειρά από πράγματα και μπορείτε να το φανταστείτε και πιο απλά. Όταν πίνουμε, και πίνουμε αρκετά και ζαλιζόμαστε, όλοι έχουμε την ίδια συμπεριφορά, γινόμαστε όλοι επιθετικοί ή όλοι χαρούμενοι, ανάλογα με το ποιος είναι. Έχετε δίκιο. Ναι. Αυτό το λέω γιατί προφανώς οι ουσίες είναι μεγενθητικός φακός. Mm-hmm. Δηλαδή, αν έχω πάρει και μια ουσία και είμαι σε μια συγκεκριμένη ψυχολογική κατάσταση, αυτό θα είναι πολύ πιο έντονο. Αλλά πάντα να θυμόμαστε ότι δεν έχουν τέτοιες μαγικές ιδιότητες από μόνες τους οι ουσίες. Ναι. Είναι σημαντικό αυτό για να παίρνουμε λίγο και την ευθύνη μας κάθε φορά. Έχετε δίκιο, γιατί άλλωστε δεν μπορούμε να λέμε πάντα, ας πούμε, ο Χ, ο Ψ ή τέλος πάντων, μιλάμε μόνο για τους άντρες, γιατί έχουμε πολλές γυναικοκτονίες, γι' αυτό καλά, το λέω. Η βία εναντίον των γυναικών είναι. Ναι. Έτσι ακριβώς. Είχε ψυχολογικά, ψυχιατρικά προβλήματα. Δεν μπορούμε να το ποινικοποιήσουμε. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Έχετε δίκιο. Αυτό πρέπει να το διαχωρίζουμε. Είναι γιατί εντελώς. Έτσι έρχεται και ένα στίγμα που φέρνει μετά συνολικά. Ναι. Δηλαδή, βλέπω έναν άνθρωπο με πρόβλημα εξάρτηση στον δρόμο και είναι ένα εν δυνάμει επικίνδυνο άνθρωπο. Δεν είναι αυτό. Δεν ισχύει. Έχετε δίκιο. Έχετε δεν δίκιο σε αυτό καθόλου που λέτε. Δηλαδή, αυτό μπορώ να σα το βεβαιώσω. Δουλεύω 22 χρόνια στο πεδίο. Έχω δουλέψει και στον δρόμο με ανθρώπου κτλ. Δεν έχουμε περισσότερα ποσοστά βία. Επικινδυνότητας σοβαρής, έτσι, παραβατικότητες μικρές μπορεί να έχουμε, αλλά
από ότι στο γενικό πληθυσμό. Μην στιγματίσουμε τους ανθρώπους, γιατί είναι λίγο πιο σύνθετο το πρόβλημα. Σίγουρα όμως, αν μένεις σε μια μεγαλούπολη, σε ένα μικρό σπίτι, αρκετοί άνθρωποι και είσαι κλεισμένος, άφραγκος και με το φόβο του θανάτου να κρέμεται είτε από την πανδημία είτε τώρα από τον πόλεμο και τι θα γίνει με την ενέργεια και όλα αυτά τα πράγματα που λέγατε πριν, ήδη αγχώθηκα εγώ που σας άκουσα. Ναι, 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 έχετε δίκιο. Αυτό λοιπόν σίγουρα δεν είναι επιβαρυντικός παράγοντας. Ξέρετε, γνωρίζουμε, κυρία Σπανού, χρόνια τώρα, όλες οι έρευνες το λένε, ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας για τη δημιουργία των προβλημάτων υγείας και σωματικής αλλά και ψυχικής υγείας ακόμη περισσότερο, είναι οι κοινωνικοί προσδιοριστές, δηλαδή τι συμβαίνει στην κοινωνία. Οι κοινωνίες που είναι λιγότερο συνεκτικές, που έχουν μεγάλες αντιθέσεις, που έχουν αυτά όλα τα προβλήματα που συζητάμε, είναι οι κοινωνίες που είναι το ευεπίφορο έδαφος, το έδαφος για να φυτρώσουν όλα αυτά τα προβλήματα. Γι' αυτό ανησυχούμε τόσο. Ήδη από την κρίση, την οικονομική, είδαμε μετά από μερικά χρόνια την ανάπτυξη των εξαρτήσεων. Τώρα αρχίζουμε να βλέπουμε και από την πανδημία όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα το πρόγραμμα το οποίο συντονίζεται, το πρόγραμμα αυτοβοήθειας, τι είναι? Λοιπόν, το πρόγραμμα προβοήθειας αυτοβοήθειας είναι ένα πρόγραμμα, και είναι καλό να το ακούσουν έτσι, οι συμπολίτες μας. Είναι ένα πρόγραμμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που λειτουργεί με τη συνεργασία του οργανισμού, του ΟΚΑΝΑ, του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών. Χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας, είναι δημόσιο, δωρεάν και αφορά στην υποστήριξη ανθρώπων που έχουν προβλήματα εξαρτήσεων ή προβληματική σχέση με ουσίες ή με συμπεριφορές. Τόσο των ίδιων όσο και των συγγενών τους. Ναι. Λειτουργεί σε 4 πόλεις της Ελλάδος. Μία από αυτές είναι η Λάρισα. Εδώ είμαστε από το μέσα του 2015, δηλαδή είμαστε 7 χρόνια. Αρκετά χρόνια. Και πάμε αρκετά καλά. Δηλαδή, έρχεται αρκετός κόσμος. Έχουμε τεκμηριώσει έναν τρόπο δουλειάς. Μας γνωρίζουν οι άνθρωποι. Και είναι σημαντικό να το ακούσουν οι συμπολίτες μας. Δηλαδή, αν κάποιος αισθάνεται ότι ο ίδιος ή κάποιος δικός του. Δεν είναι απαραίτητο να πούμε ότι είναι εξαρτημένος κτλ. Γιατί είναι βαριές κουβέντες. Ναι. Και όσο βαραίνουμε τις κουβέντες, τόσο αυξάνουμε τις αποστάσεις. Ναι, αν δει ότι ρε παιδί μου υπάρχει ότι μια προβληματική συμπεριφορά, ναι, κάτι μια συμβαίνει. Σχέση, μια σχέση, ναι, με μια ουσία, μια συμπεριφορά είναι μη διαχειρίσιμη. Ναι. Αρχίζει και μου ξεφεύγει. Μπορεί να έρθει το πρόγραμμα είναι ανοιχτό, δηλαδή, ναι, δεν, οι άνθρωποι δεν μένουν μέσα. Δεν δίνουμε κάποιες ουσίες ως υποκατάστατα. Μπορεί να έρθει να κάνουμε μια κουβέντα και να εξατομικεύσουμε μαζί του το πλάνο, το τι εμείς του προτείνουμε και σε ποια πράγματα μπορεί να κάνει από αυτά τα αρκετά που κάνουμε στο πρόγραμμα για να βρούμε μια πορεία. Είναι σημαντικό και η λέξη αυτοβοήθεια που υπάρχει στον τίτλο ουσιαστικά εκφράζει και τη μεθοδολογία μας. Δηλαδή, εμείς δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία πέρα από τη δουλειά των ψυχολόγων ή μόνο των ψυχολόγων και στη συνάντηση των ανθρώπων με το κοινό βίωμα, των ομοτήμων. Mm-hmm. Που δεν έχει σύγκριση, θέλω να σας πω, στην κινητοποίηση. Δηλαδή, πράγματα που εγώ ακούω από έναν ψυχολόγο, μπορεί να είμαι λίγο επιφυλακτικός. Όταν τα ακούσω από έναν άνθρωπο που έχει περάσει από το πρόβλημα, μάλλον έρονται οι άμυνές μου πιο εύκολα και, ναι, παίρνω ελπίδα, κυρίως αυτό. Ότι μπορώ είναι και εγώ να τα καταφέρω. Αυτή είναι περίπου η κεντρική ιδέα του προγράμματος. Τα έχουν καταφέρει πολλοί που έχουν απευθυνθεί στο πρόγραμμα. Τα πάνε αρκετά καλά πολλοί άνθρωποι. Ναι. Και μάλιστα είναι σημαντικό να το κρατήσουμε αυτό. Δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε με άσπρο μαύρο στις εξαρτήσεις. Γιατί έχω δει ανθρώπους και μεγάλης ηλικίας να πάνε πολύ καλά. Και σίγουρα να βελτιώνουν πολύ τη ζωή τους. Πολλοί τα καταφέρνουν και διακόπτουν πλήρως τη σχέση με τις ουσίες κτλ. Αλλά είναι σημαντικό γενικά να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Ναι. Σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Γιατί θυμίζω ότι το να σταματήσεις την εξάρτηση είναι το μέσο για να βελτιώσεις τη ζωή σου. Δεν είναι ο τελικός στόχος. Είναι το ενδιάμεσο σημείο να παρατήσω τα ναρκωτικά. Ναι. Δεν είναι αυτός ο σκοπός, για να είμαι καλύτερα στη ζωή μου. Ναι, ναι. Αυτό το χρησιμοποιούμε συνέχεια με τους ανθρώπους. Το συζητάμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Οπότε όσοι μας ακούνε, είτε οι ίδιοι έχουν θέμα, είτε στο περιβάλλον τους ξέρουν ότι υπάρχει πρόβλημα εδώ και θέλουν να ζητήσουν βοήθεια, μπορούμε να φτιάξουν στον ΟΚΑΝΑ, στη Λάρισα. Όχι, όχι σε εμάς. Το πρόγραμμα προβοήθειας αυτοβοήθειας. Εμάς τα γραφεία μας είναι στην Ηρώων Πολυτεχνείου. Ναι. Με Κουτσούμπα εκεί στην, κοντά στη Βόλη. Το τηλέφωνο είναι, να το πούμε, το τηλέφωνο. Να το πούμε, βεβαίως. 2410-233-332. 2-33-33-2. Διαβάζεται και ανάποδα. Και άμεσα μπορώ να κλείσω ένα ραντεβού. Είναι δωρεάν, γιατί είναι κρατικό το πρόγραμμα. Για να δούμε πού βρισκόμαστε. Είναι σημαντικό. Έχει και άλλα προγράμματα η πόλη επίσης. Υπάρχουν επιλογές πολλές στη Λάρισα. Άρα μειώνονται οι δικαιολογίες. Καταλάβατε τι λέω. Ναι. Υπάρχουν διαφόρων τύπων προγράμματα. Κάποιο πρέπει να μας ταιριάζει. Δεν απαραίτητο να ταιριάζουμε εμείς, αλλά κάποιο πρέπει λίγο να μου ταιριάζει περισσότερο. Οπότε το πρώτο βήμα είναι που πρέπει να κάνουν και στη συνέχεια θα βρουν ποιος, ναι, είναι ο κατάλληλος. Και μόνο να σημειώσουμε ότι απευθυνόμαστε σε ενήλικες, σε, ναι, ανθρώπους άνω των 18.
Υπάρχει και πρόβλημα και στους ενήλικους, έχουμε εικόνα. Έχουμε προβλήματα. Έχουμε προβλήματα. Υπάρχει στη Θεσσαλία ένα καλό πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ στο Βόλο για εφήβους. Ναι. Δηλαδή, έχουμε προβλήματα και είναι και πιο δύσκολη η εφηβεία, ξέρετε. Ναι, έχετε δίκιο. Γιατί δεν έχει εγκατασταθεί και το πρόβλημα. Δεν είναι τόσο εμφανές. Ναι, και οι έφηβοι έχουν περάσει πολύ δύσκολα αυτά τα χρόνια με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Μεγαλώνουν δύσκολα. Και ίσως θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα. Και ίσως θα έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή να τα πούμε για να δώσουμε έτσι και μια αισιόδοξη πτυχή με τους ανθρώπους που τα κατάφεραν, που βγήκανε. Βέβαια, μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Έτσι, γιατί υπάρχει αισιόδοξη πλευρά. Αυτά πάντα και υπάρχει σημαντική. Και πρέπει να τις βλέπουμε κι αυτές. Γιατί το είπατε πριν, ακούσατε τις ειδήσεις και μόνο σας σκιαχτήκατε. Και εμείς οι ίδιοι που τις λέμε τις ειδήσεις. Οπότε πρέπει να δείχνουμε λίγο και την άλλη πλευρά της ζωής. Υπάρχει κι αυτή. Όσο άσχημα για να συμβαίνουν, υπάρχει και μια άκτιδα φωτός στην άκρη. Όχι μόνο μια άκτιδα φωτός. Πολλοί άνθρωποι τα καταφέρουν και πάνε καλά και αλλάζουν τη ζωή τους. Όχι μαγικά, με αγώνα. Με αγώνα. Αλλά γίνεται. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικό. Γίνεται και το έχω δει άπειρες φορές. Ωραία, να το κάνουμε για στιγμή να το περάσουμε έτσι. Ευχαρίστως. Με τους ανθρώπους που θέλουν να μιλήσουν για αυτό που πέρασαν και πώς τα κατάφεραν. Ευχαρίστως. Και είναι στη ζωή για να δώσουν και παράδειγμα στους υπολείπους. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Να είστε καλά.